Πρώτα εκεί και μετά από 6 μήνες βγήκανε στον αέρα το Μέγα και ο Αντένα. 13 Φεβρουαρίου σήμερα και οι περισσότεροι θυμόσαστε ότι αύριο είναι η μέρα των ερωτευμένων. Αφού όμως έχεις τελειώσει νομική... Ναι, έχω τελειώσει. Παράλληλα, έκανα μεταπτυχιακό και παράλληλα εργαζόμουνα στην τηλεόραση. Φοιτήτρια ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, το FM 100. Δηλαδή, ξέρεις, σπούδαζα και παράλληλα δούλευα. Γιατί... Άρα εσύ λοιπόν κατάλαβες ότι σου πάει η τηλεόραση, σου ταιριάζει, γιατί ήσουνα και είσαι, πόσο μάλλον πιο παλιά φαντάζομαι που ήσουνα και πολύ πιο νέα, με την έννοια ότι είχες την επιθυμία και ότι είχες αυτή την επιθυμία να έχεις, την φιλοδοξία την είχες. Την είχα, ναι. Την είχες, Να σου πω, τη μέρα που μου ανακοίνωσαν ότι προσλαμβάνομαι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, που δεν ήταν τηλεόραση, ήταν απλό ραδιοφωνάκι, με τα ακουστικά, δεν μας έβλεπε άνθρωπος, ξέρεις, κρυμμένη πίσω από το στούντιο εκεί. Φτερούγησε τόσο πολύ η καρδιά μου, γιατί ένιωσα ότι είμαι στο δρόμο που πρέπει να διανύσω. Ναι. Ναι. Ενώ έκανα μεταπτυχιακά, ξέρω, όχι, ήμουν φοιτήτρια ακόμη νομικής, ήμουν άριστη φοιτήτρια, είχα κανονίσει και πού θα κάνω το μεταπτυχιακό μου και πού θα κάνω την άσκησή μου κτλ. Είχα μια δρομολογήση, μια κατάσταση. Τα έκανα, αλλά παράλληλα. Ξέροντας, έχοντας την επίγνωση ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Δηλαδή, με συνεπήρε. Η επικοινωνία. Η επικοινωνία. Ναι, γιατί ξεκάθαρα. Το έχεις εσύ το επικοινωνιακό. Με συνεπήρε αυτό το πράγμα. Και πώς έσκασε η φάση να πάρεις δική σου εκπομπή και να ξεκινήσεις. Λοιπόν, το αυτό το οφείλω και θέλω να το πω στη Ζήνα την Κουτσελίνη. Έλα. Ναι. Η Ζήνα η Κουτσελίνη, βλέποντάς με να παρουσιάζω μία εκδήλωση τα βραβεία γυναίκες της χρονιάς τότε. Μου λέει, η Ζήνα ήταν τότε στο πρόγραμμα του Αλφα, βοηθός του Γιάννη Τουλάτσου, μου λέει, θέλω να κάνουμε ραντεβού, εσύ πρέπει να κάνεις ψυχαγωγία. Εγώ το μεταξύ είχα τότε ένα... Τρώει τις φλασιές της η Ζηνάρα. Τις τρώει, ναι. Φλασιές, δεν παλεύει. Τις τρώει η Ζηνάρα. Το μεταξύ εγώ λέω τότε, ψυχαγωγία, εγώ είμαι έτσι ενημέρωσης άνθρωπος, τόσα χρόνια κάνω ενημέρωση, θέλω σοβαρά πράγματα. Μου λέει, ρε παιδί μου, έλα να συζητήσουμε. Μπορεί να βρεις ένα κόνσεπτ που να σου αρέσει. Τέλος πάντων, μου δείχναν από εδώ, μου δείχναν από εκεί, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτά που μου λέτε να κάνω. Ήταν ο Λάτσιος και η Ζήνα στο γραφείο. Εγώ το μόνο που θα έκανα από αυτό που μου δείξατε είναι το έχεις γράμμα, το τσεπόστα περτέ. Ναι. Ήταν αυτό το ιταλικό κόνσεπτ. Το έχω δει και παίζει ακόμα στην Ιταλία αυτό. Ακόμα παίζει. Παίζει στη Ράι, νομίζω. Μαρία Ντε Φιλίπη. Ναι, στη Ράι. Στη Ράι Ούνου. Λοιπόν, αυτό λέω θα το έκανα. Αλήθεια, λε αυτό. Ναι, λέω μόνο αυτό. Είδε εσύ το θέμα των ανθρώπων, τη ζωή των ανθρώπων, ακριβώς. Το επικοινωνιακό αυτό. Αυτό είδα. Είδα ότι εκεί γίνεται κάτι ουσιαστικό. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τηλεόραση για να υπάρχω και να με βλέπουν και να είμαι χαριτωμένη. Αυτό, γιατί έχει απόσχει και από τηλεόραση τώρα κανένα χρόνο. Κάνα χρόνο. Ναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να κάνω απλά για να κάνω η τέχνη για την τέχνη που λένε. Θέλω αυτό που θα κάνω να έχει ουσία και να έχει μια απόδοση σε ένα επίπεδο ανθρώπινο, κοινωνικό, χρηστικό. Το αυτό. Την είχε. Αυτό, φυσικά. Το πακέτο και μετά το είχε γράμμα το έγινε πάμε πακέτο γιατί το γράμμα το πήρε ο Αντένα, μου είχε προτείνει και εμένα να πάω, λέγω, είπα... Άρα λοιπόν σου προτείνουν από τον Αλφα διάφορα κόνσεπτ, εσύ λοκάρεις με το πακέτο, με το τσεπόστα περτέ, το έχεις γράμμα, το έχεις γράμμα, ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτό σου ταιριάζει, ναι. Και λες θέλω μόνο αυτό, ναι. Έτσι. Ναι. Α, οποίο... θέλετε, λέω αυτό να το κάνω, αλλιώς δεν πειράζει, καλά είμαι με την ενδείξη. Και ξεκινάει δίκη με τεράστια επιτυχία αυτό, έτσι. Τεράστια, ναι. Ξεκίνησε και τελείωσε με τεράστια επιτυχία όλα τα χρόνια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και απόψε για να ζήσουμε μαζί άλλη μια βραδιά συναισθημάτων. Το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Το αγάπησε πολύ λέγανε, ο κόσμος. Μου λέγανε, εγώ δεν μπορούσα να το ξέρω, στα χωριά ερήμωναν οι πλατείες, ναι. Και πήγαινε ο κόσμος στο σπίτι για να δει κάθε Πέμπτη. Κλεινόταν μέσα οι άνθρωποι και βλέπανε, δηλαδή δεν υπήρχε, δεν περπατούσε άνθρωπος. Εσύ, Βίκυ μου, ήταν τα σενάρια που γεννάει η ζωή. Αυτά ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δεν μπορεί να το γράψει συγγραφέα. Όχι, δεν γράφεται αυτό και δεν παλεύεται. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ μια μητέρα